Αλλάζουμε κλίμα. Χρειάστηκαν μόλις 4 λεπτά για να γίνει μία μεταξωτυπία της Marilyn Monroe από τον Andy Warhol, το ακριβότερο έργο τέχνης του 20ου αιώνα που πουλήθηκε σε δημοπρασία. Η τιμή του πορτρέτου μαζί με την προμήθεια του οίκου Christie's άγγιξε τα 185 εκατομμύρια ευρώ. Αλλάζουμε κλίμα. Words died. It is, especially right here in front of our house. I heard and saw the guy yelling. He was on the phone. I think he was the one that got shot. Ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα μετά, ενώ το ακριβές κίνητρο δεν έχει διαλευκανθεί ακόμη από την αστυνομία της Φλόριντα. Αλλάζουμε κλίμα. Χρειάστηκαν μόλις 4 λεπτά για να γίνει μία μεταξωτυπία της Marilyn Monroe από τον Andy Warhol, το ακριβότερο έργο τέχνης του 20ου αιώνα που πουλήθηκε σε δημοπρασία. Η τιμή του πορτρέτου μαζί με την προμήθεια του οίκου Christie's άγγιξε τα 185 εκατομμύρια ευρώ. The gentleman's bid, ladies and gentlemen, at 170 million for the Warhol is selling here to you, sir. Στον κατάμεστο οίκο Christie's, στην καρδιά του Μανχάταν, το διάσημο πορτρέτο της Marilyn Monroe με την υπογραφή του Andy Warhol γίνεται το ακριβότερο έργο τέχνης του 20ου αιώνα. Σε ένα μπλε φόντο, η μεταξωτυπία της μεγάλης δίβας του Hollywood με τονισμένα ξανθά μαλλιά και κόκκινα χείλη μεταμορφώνεται από μια αφίσα της ταινίας Νιαγάρας σε σύμβολο της pop κουλτούρας και του αμερικανικού ονείρου. Η ταυτότητα του νέου ιδιοκτήτη παραμένει άγνωστη, ενώ η συγκεκριμένη δημοπρασία ήταν το πρώτο μεγάλο τεστ για την αγορά έργων τέχνης μετά την πανδημία. Ο πίνακας Σαλβατόρ Μούντι, ο Χριστός Σωτήρας του Νταβίντσι, έγινε το 2017 ο πιο ακριβός που δημοπρατήθηκε ποτέ, με τιμή που ξεπερνά τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Εκτιμητές θεωρούν πως η αξία της Μόνα Λίζα, του πιο διάσημου έργου όλων των εποχών, αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο.